Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος μας». Εμείς και εσείς, εσείς και εμείς αυτή την ώρα από το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης του ΡΗ. Και σας ευχαριστούμε από καρδιάς που μας κάνει συντροφιά και τηλεοπτικά αλλά και ραδιοφωνικά. Γιατί εμείς αρχίσαμε το πρωί 2 ώρες ραδιόφωνο στους 97,2 στο πρώτο πρόγραμμα, 8 με 10 και τώρα άλλη μια ώρα τηλεοπτικά μαζί σας. Και στην Κύπρο και στο εξωτερικό που το σήμα του ΡΙΞΑΤ, του δορυφόρου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου φθάνει. Καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα, κοιλιοκάκι, η άγνοια της κοινωνίας, τα συμπτώματα και η αντιμετώπιση. Τι είναι κοιλιοκάκι, από τι προκαλείται, ποια τα συμπτώματα της νόσου, πώς μπορούμε να την υποψιαστούμε και πώς γίνεται η διάγνωση. Επίσης, τι προβλήματα μπορεί να προκληθούν στο άτομο το οποίο παραμένει αδιάγνωστο, αλλά και οι επιπλοκές της νόσου. Θα αναφερθούμε στη θεραπεία, στη διατροφή χωρίς γλουτένη, εφόρου ζωής. Τις κρυφές πηγές γλουτένης, αλλά και τις πιθανές διατροφικές ελλείψεις που μπορεί να προκληθούν. 1 στους 100, κυρίες και κύριοι, πάσχει από κοιλιακά και μόνο ένας από τους 10 ασθενείς διαγνώσκεται με αυτή την ασθένεια. Αυτή η αυτοάνωση, η χρόνια πάθηση της κοιλιοκάκης ταλανίζει αρκετά μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ο οποίος είναι ακόμα σε άγνοια. Και εγώ και εσείς πιθανό, αν θεωρούμε ότι έχουμε κάποια προβλήματα ή ενοχλήσεις εντερικές και όχι μόνο, θα τα ακούσετε από τους ειδικούς σήμερα, ίσως να θεωρούμε ότι είναι το κλίμα, είναι κάτι που φάγαμε και να μην πηγαίνει ποτέ ο νους μας σε αυτή την νόσο. Στο στούντιο μαζί μας είναι η Δόκτωρ Έλενα Σαββίδου, παιδογαστρεντερολόγος και εργάζεται στο Παιδιατρικό Κέντρο Ύπατος Γαστρεντερολογίας και Διατροφής στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Τρίτος εδώ στη Λευκοσία. Καλώς ήλθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Είμαι σίγουρος ότι θα ακούσουμε αρκετά και ενδιαφέροντα, όπως και ραδιοφωνικά κάναμε, όπου δεν ήρθηκε ο χρόνος των 2 ωρών, γιατί όντως είναι μία νόσος η οποία δεν διαγνώσκεται εύκολα, δεν εντοπίζεται ίσως, δεν την υποψιαζόμαστε εμείς οι υγιεί και δεν προστρέχουμε για βοήθεια. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Μάλιστα. Και δίπλα σας η κυρία Χριστίνα Ανδρέου, νεοπτολέμου, κλινική διαιτολόγος. Καλώς ήλθατε. Γεια σας. Καλώς σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Η κυρία νεοπτολέμου είναι και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Κοιλιοκάκης Κύπρου. Θα κάνω αρχή μαζί σας, Δόκτωρ Σαββίδου, και παρακαλώ τοποθετήστε μας το τι είναι κοιλιοκάκι. Όπως πολύ ωραία το αναφέρατε στην εισαγωγή σας, η κοιλιοκάκη είναι ένα αυτοάνωσο νόσημα, το οποίο εμφανίζεται σε άτομα με κάποια γενετική προδιάθεση. Προϋπόθεση για να εμφανιστεί η κοιλιοκάκη σε αυτά τα άτομα είναι να έρθουν σε επαφή με την γλουτένη. Τι είναι τώρα γλουτένη? Είναι η πρωτεΐνη των σιτηρών. Και συγκεκριμένα η πρωτεΐνη του σιταριού, του κρυθαριού και της σικάλεως. Όταν ο οργανισμός τους έρθει σε επαφή με αυτή την πρωτεΐνη, με την γλουτένη, τότε υπάρχει μια εσωτερική αντίδραση στον οργανισμό, παράγονται συγκεκριμένα αυτοαντισώματα, όπως ονομάζονται, τα οποία στρέφονται συγκεκριμένα εναντίον του εσωτερικού τυχώματος, του βλενογόνου όπως αναφέρουν, του λεπτού εντέρου. Με αποτέλεσμα σταδιακά να τον καταστρέφουν. Μάλιστα. Και εκεί είναι που διαμαρτύρεται ο ασθενής ότι έχει πόνους. Μπορεί να έχουμε μια πλειάδα συμπτωμάτων. Εμένα μου αρέσει την κοιλιοκάκη να την παρομοιάζω πολλές φορές με ένα χαμελέοντα. Μάλιστα. Γιατί μπορεί να μας εμφανίσει πάρα πολλά συμπτώματα. Τα πιο κλασικά μπορεί να είναι πόνος στην κοιλιά, να έχουμε διάρειες, να έχουμε φουσκώματα, να έχουμε δυσκυλιότητα. Ιδιαίτερα στους παιδιατρικούς μας ασθενείς να βλέπουμε ότι υπάρχει μια στασιμότητα στην ανάπτυξη του παιδιού, να μην βάζει ικανοποιητικά βάρος. Και από εκεί και πέρα μπορεί να έχουμε και μια πλειάδα συμπτωμάτων εκτός του γαστροεντερικού συστήματος, τα λεγόμενα εξωεντερικά. Όπως είναι παραδείγματος χάριν η οστεοπόρωση. Όπως είναι έλλειψη διαφόρων βιταμινών, σιδήρου, ιχνοστοιχείων, τα οποία δεν απορροφώνται ικανοποιητικά. Όπως είναι ένα σύμπτωμα το οποίο ποτέ δεν θα πήγαινε το μυαλό μας ότι συσχετίζεται με ένα γαστροεντερικό νόσημα, η κατάθλιψη, η χρόνια κόπωση, η πονοκεφάλη, κάποια νευρολογικά συμπτώματα, παραδείγματος χάρη, από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Αυτά μπορεί να συσχετίζονται με την κοιλιοκάκη. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει μια πλειάδα συμπτωμάτων, ειδικών και λιγότερο ειδικών. Και καλά το χαρακτηρίσατε ως χαμελέον, γιατί αντιλαμβάνουμε ότι προσαρμόζεται ανάλογα με το πρόβλημα του συγκεκριμένου οργανισμού. Κάθε φορά. Ακριβώς. Υπάρχουν οργανισμοί που μας παρουσιάζουν πολύ εμφανή συμπτώματα, τα οποία μας οδηγούν για μας πολύ εύκολα προς την υποψία και προς την διάγνωση, και άλλοι οργανισμοί στους οποίους τα συμπτώματα να μην είναι τόσο ειδικά, τόσο συγκεκριμένα. Οπότε να χρειάζεται από πλευράς και του ασθενούς αλλά και του γιατρού έτσι μια ιδιαίτερη αντίληψη για να προχωρήσουμε στην διερεύνηση για κοιλιοκάκη. Και εκείνο που λέμε ότι το παιδί δεν αναπτύσσεται κανονικά,
Είναι γιατί πήρε από τον πατέρα του ή τη μητέρα του και είναι μικρόσωμο. Ίσως να μην είναι έτσι τα πράγματα όμως, ε. Ακριβώς. Πολλές φορές, ναι, το γενετικό μας υπόβαθρο παίζει ρόλο στο πώς αναπτυχθούμε, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις όντως μπορεί να υποκρύπτεται κάποιο νόσημα, όπως παραδείγματος χάρη είναι η κοιλιοκάκη. Και με αυτή την κοιλιοκάκη τα παιδιά αργούν στην ανάπτυξή τους, γιατί δεν προσλαμβάνουν, αν θέλετε, ό,τι θα έπρεπε στον οργανισμό. Ακριβώς. Ή ο οργανισμός δεν αφήνει αυτή την ανάπτυξη λόγω της κοιλιοκάκης. Ακριβώς, γιατί υπάρχει αυτή η βλάβη στο εσωτερικό τείχομα του λεπτού εντέρου, που είναι το κύριο σημείο στο γαστρεντερικό μας σύστημα που γίνεται η απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Έχουμε μια ανεπαρκή πρόσληψη των θρεπτικών συστατικών και γι' αυτόν τον λόγο ο οργανισμός δεν μπορεί να αναπτυχθεί ικανοποιητικά. Από την άλλη, βλέπουμε τους ασθενείς οι οποίοι έχουν διαγνωστεί και έχουν ξεκινήσει την κατάλληλη θεραπεία, από ένα σημείο και μετά να παίρνουν βάρος, να παίρνουν ύψος, να ανακάμπτουν, ας το πούμε, να ανακάμπτει η αναπτυξή. Όταν βέβαια τα πράγματα μπουν στη σειρά, γιατί αντιλαμβάνομαι, αν θυμάμαι σωστά και από το ραδιοφωνικό, στην παρουσίαση που κάναμε, είναι ότι είναι μια προσπάθεια συνεχής και φόρου πια ζωής, όπου στο σπίτι θα πρέπει όλα να αλλάξουν. Βέβαια. Θα αλλάξει και ο τρόπος πλησίματος και ο τρόπος παρασκευής των γευμάτων και τα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε για τον καθαρισμό, που θα πρέπει να είναι χώρια, θα τα πείτε εσείς στη συνέχεια, από τα υπόλοιπα όλης της άλλης οικογένειας και ούτω καθεξής. Έρχομαι κοντά σας, κυρία Ανδρέου, ως κλινική διαιτολόγος αλλά και ως αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Κοιλιοκάκης. Πέραν από τις δράσεις του Συνδέσμου, τις οποίες θα ακούσουμε, εγώ θέλω να ρωτήσω εσάς πότε αντιληφθήκατε ότι είχατε αυτή την νόσο κοιλιοκάκη. Εγώ έχω διαγνωστεί εδώ και μια δεκαετία. Μάλιστα. Είμαι από τα άτομα τα οποία είναι ασυμπτωματικά, όπως είπατε κι εσείς, η πλήστη από τα άτομα τα οποία βλέπουν αυτή την ώρα και πιθανόν να νοσούν και να μην το γνωρίζουν. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή δεν γνωρίζετε, δεν είχατε συμπτώματα καθόλου? Καθόλου συμπτώματα. Ήταν μια τυχαία διάγνωση λόγω του ότι έχω ακόμα ένα αυτοάνοσο νόσημα. Οπότε αποτελώ και ένα μέρος του πληθυσμού που αποτελώ. Άτομα τα οποία έχουν αυτοάνοσα νοσήματα, ναι, αποτελούν ένα μέρος του πληθυσμού που είναι πιο ευάλωτα στο να αναπτύξουν ακόμα ένα τέτοιο αυτοάνοσο νόσημα. Μάλιστα. Οπότε να αναφέρουμε ότι αυτοάνοσα νοσήματα όπως ο διαβήτης τύπου 1, όπως η αυτοάνοση θυροειδίτιδα, η Χασιμότο, υποθυροειδισμός, υπερθυροειδισμός, είναι από τα αυτοάνοσα νοσήματα που έχουν μεγαλύτερη συσχέτιση εμφάνισης της κοιλιοκάκης. Όπως επίσης και κάποια άλλα σύνδρομα, όπως το σύνδρομο Turner, το σύνδρομο Down, τα οποία φαίνεται να έχουν πιο συχνή εμφάνιση της κοιλιοκάκης. Και μέχρι να το ανακαλύψετε πριν από 10 χρόνια, τι βλέπατε ότι σας έφερνε πίσω και δεν σας άφηνε να εξελιχθείτε ως οργανισμός? Αυτό που τυχαία είχαμε δει εκείνο το διάστημα ήταν ότι είχα χαμηλό σίδηρο. Ήταν το πιο απλό σύμπτωμα που έτυχε να εντοπιστεί εκείνο το διάστημα και παράλληλα με τις εξετάσεις που έγιναν φάνηκε ότι όντως τα αντισώματα ήταν θετικά και στη συνέχεια προβήκαμε σε γαστροσκόπηση. Και αντιληφθήκατε ότι είχατε αυτή την κοιλιοκάκη. Ναι, πήραμε την επιβεβαίωση. Και μέχρι εκείνη τη στιγμή καταναλώνετε κανονικά όλα τα προϊόντα τα οποία περιείχαν μέσα και κριθάρι και σιτάρι? Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα λοιπόν, τι έγινε από τη στιγμή που το αντιληφθήκατε? Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια δύσκολη περίοδος καταρχάς της αποδοχής και από εκεί και πέρα όμως της εφαρμογής των εντολών που θα δώσουν οι ειδικοί, όπως είναι και η Δόκτωρ Σαββίδου εδώ, για να εφαρμοστούν αυτά που πρέπει, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι αν δεν εφαρμοστούν αυτά που πρέπει, η κατάσταση θα επιδεινωθεί στη συνέχεια. Ναι. Σίγουρα πρέπει να τηρηθούν αυστηρές γραμμές της διατροφής χωρίς γλουτένη, αυστηρή αποχή από αυτήν. Ακόμα και ίχνη γλουτένης μπορούν να επιβαρύνουν τον οργανισμό και να επιφέρουν συμπτώματα στα άτομα που έχουν συμπτωματική νόσο, αλλά και να μην βοηθούν στη βελτίωση της εικόνας του εντέρου σε άτομα τα οποία είναι ασυμπτωματικά και συνεχίζουν να συμπεριλαμβάνουν γλουτένη στη διατροφή τους. Ποια είναι τα προβλήματα που μπορεί να προκληθούν σε ένα άτομο το οποίο παραμένει αδιάγνωστο? Παρακαλώ. Ουσιαστικά συνεχίζει αυτή η καταστροφή του βλενογόνου του λεπτού εντέρου. Συνεχίζουν σίγουρα να υπάρχουν τα συμπτώματα, να υπάρχει η δυσαπορρόφηση των θρεπτικών συστατικών, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
Και εν τέλει ένα άτομο το οποίο παραμένει αδιάγνωστο για μεγάλο χρονικό διάστημα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο στη μετέπειτα ζωή να εμφανίσει κάποιες κακοήθειες. Μάλιστα. Συγκεκριμένα κακοήθειες του λεπτού εντέρου. Μάλιστα. Ένα λέμφωμα ή ένα αδενοκαρκίνωμα του λεπτού εντέρου. Το οποίο θα εμφανιστεί σε μεγαλύτερη ηλικία. Σε μεγαλύτερη ηλικία. Πιθανό το ερώτημα θα ήταν αφού η κυρία Λεπτολέμου μέχρι και πριν από 10 χρόνια δεν το είχε εντοπίσει και είναι μια χαρά. Άρα τι προκάλεσε ή τι θα μπορούσε να προκαλέσει, όχι σε αυτή την ηλικία ίσως. Ίσως μετά από κάποιες δεκαετίες εννοείται. Ακριβώς, ακριβώς. Μετά από κάποιες δεκαετίες. Εδώ να πούμε ότι αντίθετα με την άποψη που υπήρχε πριν από αρκετά χρόνια, η κοιλιοκάκη δεν είναι μια νόσος της παιδικής ηλικίας. Αλλά... Δηλαδή... Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ασθενών οι οποίοι διαγιγνώσκονται στην παιδική ηλικία, αλλά και ασθενείς οι οποίοι διαγιγνώσκονται στην ενήλικο ζωή. Μάλιστα. Δηλαδή μπορεί να εμφανίσουν τα πρώτα συμπτώματα στην ενήλικο ζωή. Οπότε, κατ' επέκταση, δεν είναι απαραίτητο να προϋπάρχει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να εμφανιστεί ανά πάσα στιγμή. Είναι βέβαια συχνότερο στους παιδιατρικούς ασθενείς. Ποιες οι κρυφές πηγές γλουτένης, γιατί αναφερθήκατε σε αυτές, κυρία Νεπτολέμου. Ναι. Προφανώς είναι τροφές που έχουμε όλη μέρα μπροστά μας και δεν υποψιαζόμαστε. Ναι, και όχι μόνο. Λοιπόν, η γλουτένη. Να πούμε καταρχάς ότι περιέχεται σε δημητριακά, οπότε κύριο δημητριακό το σιτάρι, το κρυθάρι όπως είπατε, η σίκαλη και η επιμολυσμένη βρώμη. Οπότε εκεί έχουμε το σημείο της επιμόλυνσης και πάντα θέλουμε τα άτομα τα οποία διαγιγνώσκονται με κοιλιοκάκη να χρησιμοποιούν πάντα προϊόντα τα οποία είναι πιστοποιημένα και έχουν σήμανση στα συσκευασμένα τρόφιμα. Μάλιστα. Ότι είναι όντως ότι αναγράφεται πάνω, χωρίς γλουτένη. Χωρίς γλουτένη. Άρα λοιπόν έχουν το λιγότερο δυνατό... ή καθόλου, κίνδυνα. Ή τουλάχιστον κάτω από 20 ppm γλουτένης που Μάλιστα. αντιστοιχούν σε κάτι λιγότερο από ένα ψίχουλο. Μάλιστα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό όντως να προσέχουμε το τι χρησιμοποιούμε αγοράζουμε. Και τι αγοράζουμε. Υπάρχουν στις υπεραγορές, αντιλαμβάνομαι, ή σε συγκεκριμένα σημεία αγοράς προϊόντων χωρίς γλουτένη Μάλιστα. ίσως. Και αυτό είναι ένα το δεδομένο. Ναι. Από εκεί και έπειτα τώρα οι κρυφές πηγές γλουτένης που σίγουρα δεν πηγαίνει το μυαλό μας εύκολα είναι για παράδειγμα κάποια λαντικά στα οποία μάλλον χρησιμοποιείται η γλουτένη ώστε να γίνονται πιο συμπαγή και να μπορούν να κόβονται εύκολα. Χρησιμοποιείται έτσι. Χρησιμοποιείται μάλιστα. Ναι. Άρα μπορεί να μην είναι από ψωμί φτιαγμένα, αλλά πάλι να έχουν κάποια σημεία αναφοράς στη γλουτένη. Μάλιστα. Και εκεί πρέπει να διαβάζουμε. Βεβαίως. Άλλα παραδείγματα είναι κάποια γιαουρτάκια τα οποία είναι φρούτου παραδείγματος χάρη ή συμπεριλαμβάνουν δημητριακά από πάνω. Ακριβώς. Ναι. Εκεί είναι λίγο πιο ξεκάθαρο, αλλά και στα γιαουρτάκια του φρούτου τα σιρόπια που μπαίνουν μέσα για να δώσουν γεύση μπορεί να περιέχουν γλουτένη. Και πάλι γλουτένη. Μάλιστα. Τώρα, άλλες κρυφές πηγές, κάποιες σάλτσες μπορεί να περιέχουν, καθαρά για να γίνεται πιο πηχτό. Μια σάλτσα για να δώσουμε πιο συμπαγή υφή. Μπορεί να συμπεριλάβουμε, παραδείγματος χάρη, αλεύρι ή κάτι άλλο για σαν πηχτικό παράγοντα. Οπότε, ναι, οτιδήποτε γεύμα μπορεί να πάμε σε ένα εστιατόριο και να γευματίσουμε το οποίο ενδεχομένως σερβίρεται με κάποια σάλτσα. Εννοείται ότι πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι στη σάλτσα Μάλιστα. δεν έχει μπει κάτι τέτοιο. Και θα έρθω στα προβλήματα κοινωνικής ένταξης των ατόμων με κοιλιοκάκης και τη δυσανεξία αυτής η γλουτένη, γιατί είναι και αυτοί οι άνθρωποι, θα πάνε σε ένα εστιατόριο, θα πάνε σε ένα φιλικό σπίτι και εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Ναι. Έρχομαι κοντά σας, κυρία Σαββίδου, τα παιδιά πώς αντιδρούν και αν θέλετε πόσο εύκολο είναι να τα βάλουμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι πια θα πάνε πίσω στο σπίτι μετά τη διάγνωση με τους γονείς και θα πρέπει να μπουν σε ένα πρόγραμμα, όχι μόνο στο σπίτι, στο σχολείο, με τους φίλους, το τι τρώνε τα άλλα παιδιά και πιθανόν να μην τρώνε αυτά κ.ο.κ. Όντως, σίγουρα μετά τη διάγνωση της κοιλιοκάκης αλλάζει ολόκληρη η ζωή και του παιδιού και της οικογένειας. Παραδόξως, οφείλω να ομολογήσω ότι τα παιδιά το δέχονται πάρα πολύ. Πάντοτε τα παιδιά και είναι πιο πολύ θετικά. Ναι. Σίγουρα, όσο πιο μικρής ηλικίας είναι ο ασθενής τον οποίο διαγιγνώσκουμε, τόσο πιο εύκολο είναι να εφαρμόσουμε την διατροφή ελεύθερη γλουτένης. Αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών το αποδέχονται. Το καταλαβαίνουν, το δέχονται και το ακολουθούν. Είναι πολλά παιδιά τα οποία έρχονται κοντά μας και ήδη γνωρίζουν τα πάντα περί διατροφής ελεύθερης γλουτένης, ακόμα και σε μικρή ηλικία, 7, 8, 9 ετών. Ναι. Ψάχνουν από μόνοι τους τα τρόφιμα, στα πάρτις με τους φίλους τους, μπορεί να ζητήσουν οι ίδιοι ή
να δικαιολογηθούν. Ναι. Μάλιστα, να δικαιολογηθούν, να πούν ότι δεν μπορώ να καταναλώσω αυτό και αυτό, έχω φέρει τα δικά μου τρόφιμα και δεν το βλέπουν σαν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Σίγουρα στην περίοδο της εφηβείας δημιουργείται κάποιο πρόβλημα, ναι, γιατί ίσως κάποιος ξεκινάει να κουράζεται κιόλας και λόγω της αντίδρασης που υπάρχει στην εφηβεία να έχουμε κάποια μικροπροβλήματα, αλλά σε γενικές γραμμές τα παιδάκια το αποδέχονται πάρα πολύ καλά. Και αντιλαμβάνομαι ότι στο παιδιατρικό κέντρο ύπατος γαστρεντερολογίας και διατροφής στο νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακαρίος ο Τρίτος γίνεται πάρα πολύ σοβαρή δουλειά και σε εσάς ευχαριστούμε και όσοι είναι δίπλα σας και οι συνάδελφοι και όλο το τμήμα, γιατί χρειάζεται και μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση ένα μικρό παιδί και ένας μικρός οργανισμός, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Από την πρώτη μέρα, από την πρώτη επαφή που θα έχουμε με το παιδάκι και τους γονείς του βέβαια, χρειάζεται μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση από το πώς θα προσεγγίσουμε το παιδί, πώς θα του εξηγήσουμε τι συμβαίνει. Πολλές φορές το εξηγούμε με ζωγραφιές, με κάτι που μπορεί να καταλάβει το παιδί το ίδιο. Μάλιστα. Και οφείλω να ομολογήσω ότι έχουμε αρκετά καλά αποτελέσματα. Συγκριτικά με τον πληθυσμό μας που βρισκόμαστε, αν θέλετε, έχουμε αυξητική τάση στα παιδιά που παρουσιάζουν κοιλιοκάκη ή όχι? Κυρίως πιστεύω, επειδή και οι επαγγελματίες υγείας είναι πολύ πιο υποψιασμένοι και πολύ πιο ενημερωμένοι όσον αφορά το θέμα της κοιλιοκάκης σήμερα, έχουμε πολλές διαγνώσεις. Δηλαδή βλέπω ότι αυξάνεται η συχνότητα. Δεν πιστεύω ότι αυξάνεται η συχνότητα των ασθενών σαν αριθμός, αλλά των διαγνώσεων που γίνονται. Μάλιστα. Είναι αυτό που είπαμε, ότι ίσως να μην το ξέρουμε και να μην πάμε να ζητήσουμε τη βοήθεια. Ακριβώς. Έρχομαι κοντά σας, κυρία Νοπτουλέμου. Ποιες είναι οι πιθανές διατροφικές ελλείψεις που πιθανόν να έχουμε από αυτούς τους περιορισμούς, και αν υπάρχουν, γιατί μπορεί να μην υπάρχουν στο τέλος της ημέρας? Λοιπόν, σίγουρα όταν το άτομο δεν είναι διαγνωσμένο, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες δυσαπορροφήσεις που συμβαίνουν στο έντερο. Μάλιστα. Και αυτές έχουν να κάνουν με σίδηρο, με φολικό οξύ, βιταμίνη Δ, βιταμίνη 12, ασβέστιο, ψευδάργυρο. Αυτές είναι οι κύριες. Με τον καιρό, σίγουρα μπαίνοντας ένα άτομο σε μια σωστή διατροφή χωρίς γλουτένη, όλα αυτά θα δούμε ότι έχουν μια βελτίωση. Και θα σταθεροποιηθούν, αντιλαμβάνομαι, από ένα σημείο και μετά, ή όχι? Ακριβώς, ναι. Απλά αυτό που τυχαίνει λόγω της διατροφής χωρίς γλουτένη είναι αυτά τα άτομα να έχουν λιγότερη χρήση φυτικών ινών στη διατροφή τους, λόγω του ότι παρόλο που εκ φύσεως τα πλείστα τρόφιμα είναι χωρίς γλουτένη, αν σκεφτούμε φρούτα, λαχανικά, όσπρια, μάλιστα, πράγματα τα οποία μπορούν άνετα να χρησιμοποιήσουν. Παρ' όλα αυτά, τα επεξεργασμένα τρόφιμα τα οποία κατασκευάζονται και είναι χωρίς γλουτένη, δυστυχώς χρησιμοποιούν απλά άλευρα, τα οποία υστερούν σε φυτικές ίνες. Οπότε είναι κάτι το οποίο βλέπουμε μακροπρόθεσμα να συμβαίνει στη κατανάλωση των ατόμων. Ναι. Οπότε θέλουμε να είμαστε πιο προσεκτικοί, να εντάσσουμε και άλλα τρόφιμα στη διατροφή. Καταλαβαίνουμε ότι ναι, αυτά που μας λείπουν τα ψάχνουμε περισσότερο και πολλά ειδικά παιδιά θα καταλήξουν, και οι γονείς βέβαια, παρασυρώμενοι από το να δώσουν επιλογές στα παιδιά τους, να παίρνουν όσο το δυνατό πιο πολλά συσκευασμένα τρόφιμα για να δοκιμάσουν. Αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ μπορεί να έρθει το σημείο της κατάχρησης. Οπότε υπάρχει ο κίνδυνος. Ναι. Προσοχή, λοιπόν. Και νομίζω το βλέπουμε, φαντάζομαι και σε εσάς στο γραφείο, ότι όταν κάποια παιδιά περάσουν κάποιο διάστημα, ξεκινούν να βάζουν μεν βάρος, αλλά σε κάποια σημεία βλέπουμε ότι μπορεί να ξεφύγουν κιόλας με το βάρος τους κάποια άτομα, λόγω του ότι θα βρουν επιλογές, θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τρόφιμα, απλά κάπου χάνεται το μέτρο. Σε ό,τι αφορά θερμίδες. Ναι, για τον λόγο του ότι είναι αρκετά πλούσια και σε ζάχαρη τα τρόφιμα, για να μπορούν να έχουν καλύτερη γεύση. Γεύση, σωστά. Είναι gluten free, ελεύθερα από γλουτένη, αλλά για να είναι ελκυστικά και στη γεύση θα πρέπει να έχουν κάποια άλλα συστατικά. Ναι, οπότε μέσα έχουν ζάχαρη, μπορούν να έχουν παραπάνω λιπαρά. Άρα και εκεί χρειάζεται επιμονή πρώτα και προσοχή. Ναι. Πόσο συμβάλλει το οικογενειακό περιβάλλον, Δόκτωρο Σαββίδου, σε όλη αυτή την προσπάθεια? Γιατί όταν λέμε οικογενειακό περιβάλλον, δεν είναι μόνο η μητέρα και ο πατέρας που θα φτιάξουν τα γεύματα στο σπίτι, είναι και ο παππούς, είναι και η γιαγιά που μας βλέπουν αυτή την ώρα. Ακριβώς. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η συμμετοχή ολόκληρης της οικογένειας, αν γίνεται, η ενημέρωση πρωτίστως ολόκληρης της οικογένειας, η στήριξη του παιδιού και η συμμετοχή τους βέβαια. Γιατί μπορεί οι γονείς στο σπίτι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, το παιδάκι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, αλλά πολλές φορές αυτές οι μικροεπιμολύνσεις, οι οποίες θα επιβαρύνουν την κατάσταση, αν συνεχίζουν επαόριστο, να το πούμε, χωρίς να γίνονται αντιληπτές, συμβαίνουν εκτός του σπιτιού. Ναι. Μπορεί να συμβούν στο σπίτι της γιαγιάς, στο σπίτι του παππού. Όταν η γιαγιά θέλει να δώσει κάτι στο παιδάκι, δεν πειράζει, ας το φάει μια φορά, δεν θα γίνει κάτι. Οπότε η οικογένεια είναι ιδιαίτερα σημαντική. Και είναι και πολύ σημαντικό. Θα αναφερθούμε σε αυτές τις μικρές λεπτομέρειες και στο πλήσιμο
ίσως και των ίδιων των συσκευών και πώς πλένονται τα φρούτα ή πώς κόβεται το ψωμί και με ποιο μαχαίρι και το καθεξής, γιατί θυμάμαι ότι τα είπαμε πολύ χαρακτηριστικά ραδιοφωνικά. Και θα έρθω κοντά σας, κυρία Νεοπτολέμου. Η κυρία Νεοπτολέμου, η οποία βγαίνει έξω στο εστιατόριο για να πάει να φάει μία μερίδα σουβλάκια, όπως πάμε τις περισσότερες φορές. Πάει. Υπάρχουν εστιατόρια με σουβλάκια, τα γνωστά μας σουβλατζίδικα, τα οποία είναι gluten free. Λοιπόν, δύσκολο το να βγει κανείς εύκολα, δύσκολο. Γιατί δεν υπάρχει όντως η σωστή ενημέρωση, αλλά από ενημέρωση. Ενημέρωση γίνεται, ναι. Απλά πρέπει να είναι εφαρμογή και να είναι και δεκτικοί και οι εστιατόρες για να εφαρμόσουν την τόσο αυστηρή γραμμή της προετοιμασίας ενός γεύματος. Γιατί είναι πολύ χωρίς αυστηρή γλουτέν. Η γραμμή. Αυτό θα πρέπει να το επισημάνουμε. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό, για παράδειγμα, σε ένα απλό σουβλαντζίδικο να είμαστε σίγουροι ότι εκεί που είναι να ψηθούν τα σουβλάκια, σίγουρα δεν θα έχουν ψηθεί οι πίτες. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να μην ακουμπήσουν μεταξύ τους. Γιατί τις περισσότερες φορές πάνω από τις πίτες βάζουμε και πλήστη, τα σουβλάκια και ανάποδα. Αυτό κάνουμε. Για να πάρουν και λίγη γεύση. Εκεί τίθεται το θέμα της επιμόλυνσης, που για ένα άτομο με κοιλιοκάκι είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, αν ακουμπήσει η πίτα, η κυπριακή, πάνω στο σουβλάκι που τη βάζουν περισσότερες φορές από πάνω για να ζεσταθεί, ναι. Αυτό είναι πρόκειται για ένα μη ασφαλές γεύμα και για δεν μπορείτε να κατανοήσετε το σουβλάκι που ψήνετε. Μάλιστα, ναι. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Σίγουρα το κάθε άτομο με κοιλιοκάκι πηγαίνοντας σε ένα εστιατόριο πρέπει να ενημερώνει για την νόσο. Δεν είμαστε ιδιότροποι. Έχουμε ένα θέμα υγείας σοβαρό, το οποίο όσο πιο συχνά το επικοινωνούμε, ναι. Τότε και ο κόσμος θα είναι πιο δεκτικός να μας βοηθήσει. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό να μην πάμε σε ένα εστιατόριο την ώρα που είναι πάρα πολύ όγκος δουλειάς. Ναι. Οπότε δεν είναι πιο δύσκολο να μας δώσουν ένα ασφαλές γεύμα. Και την προσοχή που χρειάζεται. Ακριβώς, οπότε ρισκάρουμε. Επομένως προτιμούμε σίγουρα να πάμε σε μια ώρα μη αιχμής για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε. Και σίγουρα τα εστιατόρια τα οποία ήδη έχουμε πάει ή έχουν πάει άλλα άτομα πριν από εμάς, ναι. Προφανώς και θα μπορέσουν να μας εξυπηρετήσουν καλύτερα γιατί ήδη γνωρίζουν. Μάλιστα. Και χαίρομαι που το ακούτε. Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι στο πλαίσιο των δράσεων του συνδέσμου, όπου είστε ναι. Αντιπρόεδρος Κυλιοκάκης. Ακριβώς. Ο Σύνδεσμος Κυλιοκάκης εδώ και περίπου 2 χρόνια τρέχει ένα πρόγραμμα, το Eating Out Project, όπου επικοινωνούμε με μονάδες εστίασης. Είναι το πρόγραμμα στην ελληνική Τρώμε έξω. Eating Out Project. Ναι, τρώμε έξω με ασφάλεια. Με ασφάλεια. Ναι, αυτό είναι που ενημερώνεται, ποντάρουμε. Αντιλαμβάνουμε διάφορες εταιρείες και διάφορες επιχειρήσεις που ναι, παρέχουν γεύματα, το πώς θα μπορούν να παρέχουν ένα γεύμα. Γίνεται προσέγγιση σε ναι. Τέτοιες περιπτώσεις, σε εταιρείες που σκέφτονται σοβαρά να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι, γιατί πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί στο εξωτερικό. Ο Σύνδεσμος και οι συνεργάτες μας έχουν περάσει από εκπαίδευση για να μπορούν να εκπαιδεύουν παρακάτω και τους ίδιους τους εστιατόρες, τους σεφ, αλλά και το προσωπικό, το οποίο ακόμα θα σερβίρει απλά τα γεύματα. Και είναι πολύ σημαντικό, τουλάχιστον για τις πλήστες εταιρείες, να το σκεφτούν πολύ σοβαρά, γιατί με το σκεπτικό αυτό κερδίζουν πελατεία. Σωστά. Γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος με κοιλιοκάκι. Και όχι μόνο. Παράδειγμα, αν εγώ θελήσω να πάω κάπου για να φάω, θα πάτε με το σύζυγό σας. Θα πάω σας. Με παρέα, ακριβώς, ναι, με οικογένεια. Οπότε με μιλάμε για ένα πιο μεγάλο αριθμό ατόμων που θα σερβιριστούν σε αυτό το εστιατόριο. Πού βρισκόμαστε σε επίπεδο Κύπρου, σε ό,τι αφορά αυτή τη συνεργασία του Συνδέσμου με διάφορα σημεία εστίασης? Μέχρι στιγμής ο Συνδέσμος έχει καταφέρει 2 πιστοποιήσεις. Θα αναφέρω κιόλας εδώ, ναι, στη Λευκωσία, το Πιάτσα Γουρουνάκη σε 2 σημεία έχει πιστοποιηθεί. Και μπορούν άνθρωποι με κοιλιοκάκι να πηγαίνουν ακριβώς, εκεί, με ασφάλεια, μπορούν, να ασφάλεια να καταναλώνουν. Μάλιστα. Και επίσης το επόμενο σημείο που έχει λάβει την πιστοποίηση και αναμένει να γίνει και επίσημα, είναι το καφέ Πιγκουίνο στην Πάφο. Μάλιστα. Άρα έχουμε 2 σημεία στη Λευκωσία και 1 στην Πάφο. Ναι. Και αναμένουμε κι άλλα. Ξέρετε όμως, η ζωή σας είναι 24 ώρες, είναι 365 μέρες το χρόνο. Δεν μπορείτε να πηγαίνετε μόνο σε 2 σημεία στη Λευκωσία και 1 στην Πάφο. Τι γίνεται στο μεσοδιάστημα και πώς αλήθεια η ζωή, με την καλή έννοια του όρου, συνεχίζεται? Περιοριζόμενοι στο σπίτι ή σε φιλικό χώρο όπου γνωρίζουν και θα πρέπει να προσέχουν? Κοιτάτε, σίγουρα οι πλήστοι από εμάς έχουμε κάποια σημεία στα οποία μπορούμε να γευματίζουμε.
που εμείς ήδη έχουμε προβεί σε επεξήγηση του τι ακριβώς πρέπει να προσέχουν οι εστιατόρες, χωρίς να είναι επιστοποιημένα βέβαια. Μάλιστα. Απλά για να μπορούμε να έχουμε κάποια σημεία τα οποία όντως μπορούμε να πάμε και να φάμε με περισσότερη σιγουριά. Αλλά από εκεί και έπειτα σίγουρα περιοριζόμαστε αρκετά στο να φάμε στο σπίτι, που ναι, σίγουρα είναι όλα πιο προσεγμένα και ο τρόπος που μαγειρεύονται. Και σίγουρα δεν θα παραγγείλετε και απ' έξω, διότι και εκεί θέλει πολύ προσοχή. Δηλαδή μια πίτσα, το ξεχνάμε. Εννοεί. Έχει ζυμάρι. Μια πίτα σουβλάκια επίσης. Μπορεί να τα συζητάμε τώρα, αλλά στην καθημερινότητα, όταν τα χρησιμοποιούμε και τα καταναλώνουμε, δεν μας φαίνονται περίεργο γιατί έχουμε τη δυνατότητα να τα καταναλώσουμε. Ναι. Όταν θα φτάσουμε στο σημείο όμως, όπου και τα παιδιά μπορεί να ζητήσουν στο σπίτι να φάνε μια πίτσα και δεν θα μπορέσουν, ή μια πίτα σουβλάκια ή και οτιδήποτε άλλο, εκεί είναι που αντιλαμβανόμαστε τον περιορισμό ναι, αυτή τη νόσου και το πόσο προσεκτικοί θα πρέπει να είμαστε. Ναι. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα υπάρχουν επιλογές, κυκλοφορούν στην αγορά κυπριακές πίτες χωρίς γλουτένη. Όχι σε πολλά σημεία, αλλά μάλιστα, υπάρχουν. Μπορούμε να βρούμε πίτσες τουλάχιστον χωρίς γλουτένη, αλλά σε σούπερ μάρκετ ναι, στην κατάσταση. Προκατασκευασμένες. Ακριβώς. Κάποια πράγματα μπορούμε να τα έχουμε ή τα φτιάχνουμε και ήδη. Αλλά παρόλα αυτά ισχύει ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο για το πώς να γευματίζουμε εκτός. Σωστά. Θα έρθω κοντά σας και για άλλα σημεία, γιατί ίσως να έχει να κάνει όχι μόνο με το φαγητό, αλλά γενικότερα και σε ένα καφέ εστιατόριο και σε ένα ζαχαροπλαστείο και ούτω καθεξής. Έρχομαι κοντά σας, κυρία Σαββίδου. Θυμάμαι ότι μου είπατε ότι κάνατε την προσπάθεια, ερχόταν το παιδί στο νοσοκομείο, ακολουθούσε η μητέρα ο πατέρας στο σπίτι τη διαδικασία. Ερχόντουσαν όμως πίσω και σας έλεγαν ότι το πρόβλημα παραμένει και υφίσταται. Και νομίζω σε συνεργασία με την κυρία Νεοπτολέμου εντοπίσατε ακόμα και το σφουγγαράκι το οποίο πιθανόν να πλένονται τα πιάτα, όπου έπρεπε να ήταν εντελώς διαφορετικό από αυτό που πλένονται τα επόμενα σκεύη, τα υπόλοιπα σκεύη ολόκληρης της οικογένειας. Ακριβώς. Εδώ ερχόμαστε στο σημείο των επιμολύνσεων. Ελάτε παρακαλώ. Δηλαδή, μπορεί ένα άτομο να ακολουθεί αυστηρά μια διατροφή ελεύθερη γλουτένης, να τρέφεται με τρόφιμα τα οποία δεν περιέχουν γλουτένη, αλλά κατά λάθος. Και αυτό θα συμβεί και το δεχόμαστε εμείς και ενημερώνουμε τους ασθενείς μας ότι θα συμβεί και ότι είναι εντάξει να συμβεί. Φτάνει να το αντιληφθούμε. Για να το αντιμετωπίσουμε. Ακριβώς. Μπορεί να φτάσουν στο σημείο μιας μικροεπιμόλυνσης. Ένα πολύ χαρακτηριστικό είναι αυτό που είπατε κι εσείς, το σφουγγαράκι στην κουζίνα. Ναι. Πώς πλένουμε τα πιάτα μας. Πώς πλένουμε τα πιάτα του ατόμου το οποίο έχει κοιλιοκάκι. Ακόμη και εκεί μπορεί να παραμείνουν μικροίχνη ζυμαριού, οτιδήποτε που να περιέχει. Από το σφουγγαράκι που πλήναμε κάτι άλλο πριν. Ακριβώς. Μάλιστα. Άρα δεν το χρησιμοποιούμε. Χρειάζεται διαχωρισμός. Όπως επίσης το πώς παρασκευάζεται κάτι. Αυτό που είχε πει και η κυρία Νεοπτολέμου, ναι, ότι χρειάζονται διαφορετικά σκεύη τους ώστε να παρασκευαστεί κάτι. Πέραν του πώς τρώμε έξω και τι γίνεται και στο σπίτι. Χρειάζονται ξεχωριστά ντουλάπια φύλαξης των τροφίμων. Αυτό που βλέπουμε πολλές φορές και προτείνουμε είναι τα τρόφιμα χωρίς γλουτένη να βρίσκονται στο πάνω-πάνω ράφι, ούτως ώστε ακόμη και ίχνη που μπορεί να πέσουν, να μην επιμολύνουν. Δηλαδή μπορεί να έχουμε ένα αλεύρι κανονικό, το οποίο να είναι ψηλά, κατεβάζοντας το να πέσουν κάποια έστω και ίχνη, εννοείται στίγματα, πάνω στα τρόφιμα μη γλουτένης και έτσι. Και να τα επιμολύνουμε. Ναι. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα να συνεχίζεται όλη αυτή η διαδικασία της καταστροφής του γλαινογόνου, να συνεχίζονται τα συμπτώματα, να συνεχίζεται στον εργαστηριακό έλεγχο να εμφανίζεται κάποιο παθολογικό έβριμα, το οποίο εμάς να μας ξενίζει. Ναι. Και εκεί μπαίνουμε στη διαδικασία να κοιτάξουμε και για τις επιμολύνσεις. Μάλιστα. Και πώς ανακαλύψατε αυτό με το σφουγγαράκι και το πλήσιμο, αλήθεια? Πώς ήρθε καλή λήψη ιστορικού ουσιαστικά από την οικογένεια. Σε συνεργασία με την διατροφολόγο ουσιαστικά προσπαθήσαμε να δούμε τι γίνεται στην καθημερινότητα του παιδιού. Ποια βήματα ακολουθούν ουσιαστικά και καταλήξαμε σε αυτό, ότι αυτό ήταν ο ύποπτος. Και θυμάμαι ότι όταν το παρουσιάσατε και ραδιοφωνικά κοιτάξτε η μία την άλλη και χαμογελάσατε, γιατί πιθανόν να ήταν και για εσάς ίσως εκπληκτικό το γεγονός ότι ακόμα και από ένα πλήσιμο ενός φουγγαριού που θεωρούμε ότι είναι καθαρό πια, το ξεπλύναμε, υπάρχουν αυτά τα ίχνη και την ώρα που πλένουμε τα σκεύη να έχουν μεταφερθεί ίχνη γλουτένης. Ακριβώς. Και αυτό που λέω πάντα είναι ότι ακόμη και εμείς οι επαγγελματίες υγείας μαθαίνουμε από τους ασθενείς. Πολλές φορές έρχονται οι ασθενείς, μας δίνουν τις δικές τους εμπειρίες και έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς παρακάτω. Το σφουγγαράκι ήταν κάτι απλό το οποίο δεν περνούσε από το μυαλό ναι, μας. Σωστά. Μόνο μετά από ένα περιστατικό παραδείγματος χάρη εγώ το συνέδεσα
και μπορώ από εδώ και πέρα και εγώ και οι συναδέλφοι μου ουσιαστικά να συμβουλεύσουμε τις οικογένειες και για αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Οπότε μαθαίνουμε από τους ασθενείς μας καθημερινά. Σωστά. Έρχομαι κοντά σας, κυρία Ανατολέμου, και εσείς παρακαλώ, αν έχετε οποιασδήποτε ερωτήσεις για τη δόκτωρα Σαβίδου και την κυρία Ανδρέου, παιδογαστεντερολόγος και εργαζόμενη στο Παιδιατρικό Κέντρο Ήπατος Γαστροεντερολογίας και Διατροφής του Μακάριου Νοσοκομείου, η κυρία Σαβίδου, και η κυρία Ανδρέου Νεοπτολέμου, κλινική διατολόγος και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Κοιλιοκάκης Κύπρου, στο 7777-1088 τηλεφωνείτε και υποβάλλετε τα ερωτήματά σας. Κυρία Νεοπτολέμου, και από εκεί και πέρα τι γίνεται? Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι μόνο το πλύσιμο, ίσως να είναι και το κόψιμο των προϊόντων πάνω σε μια επιφάνεια εργασίας και παρασκευής των γευμάτων που επίσης θα πρέπει να προσεχθεί. Ναι, πάντα πρέπει να έχουμε καθαρούς πάγκους εργασίας. Χρησιμοποιούμε πάντα καθαρά μαχαίρια. Δεν χρησιμοποιούμε το μαχαίρι που θα κόψουμε το κανονικό ψωμί για να κόψουμε ψωμί χωρίς γλουτένι, αλλά ούτε και για να το χρησιμοποιήσουμε για να πάρουμε παραδείγματος χάρη βούτυρο από ένα κοινό ή μαρμελάδα από ένα κοινό δοχείο. Θα πάει παρακάτω. Ακριβώς. Οπότε σε τέτοιες περιπτώσεις προτείνουμε πάντα να έχουμε ξεχωριστές συσκευασίες είτε βουτύρου είτε μαρμελάδας για τα άτομα τα οποία νοσούν, ώστε να είναι πιο ασφαλής. Το ίδιο ισχύει παραδείγματος χάρη για το τυρί που μπορεί να είναι μέσα σε ταπεράκι στο ψυγείο, παράδειγμα, και μπορεί οποιοδήποτε να παίρνει με τα χέρια τα οποία έχουν ήδη επιμολυνθεί και έχουν ακουμπήσει κάτι άλλο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό όταν ένα άτομο στο σπίτι νοσεί και το περιβάλλον του να τον προσέχει. Έτσι. Ναι, είναι αυτό που αναφέρθηκε και η δόκτωρ Σαβίδου σε ό,τι αφορά τη συνεργασία. Mm-hmm. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Χριστάκη. Σας χαιρετώ, παρακαλώ. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Ήθελα να ρωτήσω πώς γίνεται η διάγνωση της κοιλιοκάκης. Μάλιστα. Και αν θεραπεύεται, αν υπάρχει θεραπεία. Πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Δόκτωρ Σαβίδου. Ουσιαστικά, το πρώτο βήμα για να προχωρήσουμε στη διάγνωση είναι να γίνει ένας αιματολογικός έλεγχος, αναλύσεις αίματος. Αναλύσεις αίματος. Για κάποια συγκεκριμένα αντισώματα. Αυτά που έχουμε αναφέρει ότι παράγονται από τον οργανισμό των ατόμων που έχουν αυτή τη γενετική προδιάθεση όταν έρθουν σε επαφή με την γλουτένη. Δηλαδή, απλή ανάλυση αίματος δείχνει και τη γλουτένη, την δυσανεξία. Βέβαια. Δεν χρειάζεται ειδική ανάλυση για δυσανεξία. Είναι συγκεκριμένα αυτοαντισώματα τα οποία πρέπει να ζητήσουμε. Θα πρέπει να ζητήσουμε. Βέβαια. Πρέπει να πάμε στοχευμένα να ζητήσουμε αυτά τα αυτοαντισώματα. Είναι όμως μια απλή ανάλυση αίματος. Γίνεται στα περισσότερα χημεία και στα κρατικά και στα ιδιωτικά, με αρκετά αξιόπιστα αποτελέσματα, θα έλεγα. Από εκεί και πέρα, εάν δούμε αποτελέσματα τα οποία είναι αρκετά υψηλά, τότε θα προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα της διάγνωσης, που είναι η γαστροσκόπηση με τη λήψη βιοψιών από το λεπτό μας έντερο και συγκεκριμένα από το 12-δάχτυλο. Και αν θεραπεύεται η κοιλιοκάκη? Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει θεραπεία. Υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης και η μοναδική αξιόπιστη αντιμετώπιση, ας το πούμε, που έχουμε στα χέρια μας είναι η διατροφή ελεύθερη γλουτένης εφόρου ζωής. Όμως, για να αφήσουμε και ένα αισιόδοξο μήνυμα ίσως από τώρα, γίνεται πολύ μεγάλη έρευνα στον τομέα της κοιλιοκάκης και αναμένεται στα επόμενα χρόνια να έχουμε και κάποιες άλλες θεραπευτικές επιλογές στα χέρια μας. Οπότε αναμένουμε τα αποτελέσματα. Εσείς τηλεφωνείτε στο 7777-1088 για οποιαδήποτε πιθανά ερωτήματα. Η κυρία Μαρία στο τηλέφωνο, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Μάλιστα. Δύο ερωτήσεις. Ελάτε. Νομίζω ότι η δεύτερη απαντήθηκε, αλλά επειδή έκλεισα τη φωνή της τηλεόρασης, δεν είμαι σίγουρη αν το απαντήσετε. Σας ακούμε. Η πρώτη είναι, επειδή είπετε ότι έχουν ζάχαρη τα προϊόντα που δεν έχουν γλουτένη, αυτός που έχει χοληστερίνη ή ζάχαρο, τι πρέπει να κάνει? Μάλιστα. Και το δεύτερο είναι, έχω ακούσει ότι γίνονται και με αναλύσεις προληπτικά και μετά με γαστροεντεροσκόπηση. Μάλιστα. Ή αληθεύει ότι μπορεί να γίνει και ανάλυση για να αναγνωστεί αν έχει πραγματικά κάποιος κοιλιοκάκινη ή όχι? Ευχαριστούμε, κύριε Μαρία. Αυτές οι δύο ερωτήσεις να σας ακούσω από την τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε. Να είστε καλά. Ελάτε εδώ, Σαβίδη. Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση, σίγουρα, επειδή πρόκειται για μια κατάσταση που συνοδεύει κάποιον εφόρου ζωής, θέλουμε να έχουμε πράγματι μια σωστή διάγνωση. Mm. Οπότε προτείνεται, εάν ο τίτλος των αντισωμάτων μας, στον αιματολογικό έλεγχο, στις αναλύσεις μας είναι ψηλός, να προχωρήσουμε στην γαστροσκόπηση. Μάλιστα. Που θα μας την επιβεβαιώσει 100%, 100%. Ας το πούμε.
Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου αν υπάρχει αντένδειξη να γίνει γαστροσκόπηση, είτε για λόγους υγείας του ατόμου, είτε γιατί δεν υπάρχει στην περιοχή που κατοικεί ένα άτομο, που βρίσκεται η δυνατότητα να γίνει γαστροσκόπηση, μόνο και με τον πολύ υψηλό τίτλο των αντισωμάτων, πολύ ψηλές τιμές δηλαδή, κάποιων συγκεκριμένων αντισωμάτων και κάποια άλλα κριτήρια, να μιλήσει κάποιος για κοιλιοκάκι, χωρίς να έχει κάνει τη βιοψία. Αλλά αυτό το κρατούμε μόνο για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Και έρχομαι κοντά σας, κύριε Νεπτολέμου, για αυτά τα προϊόντα τα οποία ίσως να έχουν περισσότερη ζάχαρη και τι γίνεται με τα άτομα που πιθανόν να έχουν. Ναι. Άτομα τα οποία παράλληλα με την κοιλιοκάκη έχουν κάποιο θέμα με υπερλιπιδεμία ή με σαχαρόδη διαβήτη, σίγουρα θα το έλεγα είτε έχουν την κοιλιοκάκη είτε όχι. Γενικότερα η ίδια γραμμή ισχύει ότι δεν πρέπει να καταναλώνουμε ιδιαίτερα πολλά συσκευασμένα και επεξεργασμένα τρόφιμα που είναι πλούσια σε ζάχαρη. Οπότε ναι, ένα άτομο το οποίο έχει κοιλιοκάκη, καλό είναι να ακολουθεί μια ισορροπημένη διατροφή που να είναι πλούσια σε όσπρια, λαχανικά, φρούτα. Πιο λίγα επεξεργασμένα τρόφιμα. Όσον αφορά, παράδειγμα, τα υποκατάστατα για ένα μακαρόνι, για ένα ζυμαρικό που υπάρχουν, ναι. Τα πλίστα είναι από καλαμπόκι, είναι από ταπιόκα ή συνδυασμό και ρύζι. Οπότε εκεί μπορούμε, παραδείγματος χάρη, να σερβίρουμε μαζί κάποιες σπιτικές σάλτσες, θα έλεγα, οι οποίες να είναι ενισχυμένες σε κάποια λαχανικά, ούτως ώστε το γεύμα μας να είναι πιο πλούσιο σε φυτικές ίνες, ούτως ώστε να αποδίδει καλύτερα όσον αφορά τη γλυκαιμία μας. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν κάποια ζυμαρικά τα οποία φτιάχνονται από όσπρια, τα οποία έχουν περισσότερη πρωτεΐνη και φυτικές ίνες. Ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στο κομμάτι του ζαχάρου. Του ζαχάρου. Ακριβώς. Ναι. Και όσον αφορά εννοείται τα λιπαρά της διατροφής, προσέχουμε, κρατάμε ένα μέτρο, δεν τηγανίζουμε. Τα κλασικά που λέμε, όπως όλος ο κόσμος. Απλά στην περίπτωση των ατόμων με κοιλιοκάκη να αποφεύγουν τα πολλά επεξεργασμένα τρόφιμα. Και είναι και λογικό, άλλωστε. Ναι. Η κυρία Ανδρούλα είναι στο τηλέφωνο, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Εγώ θέλω να μάθω αν είναι. Έχω σκυλιότητες και έχω συγγενείς μέσα στην σκυλιότητα. Και είναι και ήπτη με αυτή την αρρώστια που λέει η κυρία. Έχω και κολπώματα φυσικά. Είχα και κάτι πολύ ποτέ και κάψα με τους. Αλλά δεν ξέρω αν ήπτη με τούτη την αρρώστια που έχω. Οι σκυλιότητες που έχω και να είναι και μαύρα. Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε παρακαλώ. Σίγουρα αυτό το σύμπτωμα των διαρριών μπορεί να οφείλεται σε πολλά και διάφορα πράγματα. Ναι. Εάν υπάρχει η υποψία, παραδείγματος χάρη, τότε μπορεί οποιοδήποτε και παιδί και ενήλικας να επισκεφτεί το γαστροεντερολόγο του, ούτως ώστε να ξεκινήσει μια διαγνωστική προσέγγιση. Άρα, κυρία Ανδρούλα, θα πρέπει να πάει σε ένα γαστροεντερολόγο και να κάνει αυτές τις εξετάσεις που θα πρέπει. Που πρωτίστως θα την εκτιμήσει. Και ανάλογα με τα συνυπάρχοντα προβλήματα υγείας βεβαίως, δηλαδή εάν αυτές οι διάρειες οφείλονται είτε στα εκολπώματα είτε σε κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας που έχει η κυρία Ανδρούλα παραδείγματος χάρη, τότε μπορεί να γίνει διερεύνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Εάν ο θεράποντας γιατρός κρίνει ότι ίσως να συσχετίζεται με κοιλιοκάκη, που είπαμε ότι οι διάρειες είναι ένα σύμπτωμα της κοιλιοκάκης, όπως όμως και πολλών άλλων πραγμάτων, τότε μπορεί να προχωρήσει στον έλεγχο. Στον έλεγχο. Η κυρία Γρηγόρη, παρακαλώ. Έχω δύο ερωτήσεις. Έλατε. Όσον αφορά ηλικιωμένα άτομα, συνήθως που διαγνώσονται όχι στην παιδική ηλικία, ποια ηλικία από την πείρα σας βλέπετε να αρχίζει η κοιλιοκάκη? Και δεύτερον, είναι κάποια εισήγηση, εγώ δεν πάθω από την ασθένεια, αλλά όσον αφορά το θέμα των φυτικών ινών που έχει πει, εκτός από τα τέσσερα που έχουν το σιτάρι, τη σίκαλη, τη βρώμη και η βρώμη όταν είναι επιμολυσμένη, αλλά είναι την κίνοα, το άμαρας, το καλαμπόκι, το μπάχο, το φαγόπυρο και το μήλε, το κεχρί. Μάλιστα. Δεν έχουν γλούτεν. Και επίσης κάποιοι έχουν πολύ ψηλό ποσοστό φυτικών ινών, όπως το μπάχο ή το μήλε. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δούμε τι θα μας απαντήσει η κυρία Νεπτολέμου. Ευχαριστώ, κύριε Γρηγόρη. Ελάτε, κύριε Νεπτολέμου, από το τελευταίο, παρακαλώ. Αρχίζοντας από αυτό το σημείο, ναι, υπάρχουν όντως κάποια άλλα δημητριακά από τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, όπως για παράδειγμα το φαγόπυρο που έχει αναφέρει και η κυρία, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φτιάξουμε κάτι αντίστοιχο με ένα πιλάφι που μπορεί να γίνει σαν χρήση. Το χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε τον τραχανά.
Μάλιστα, σαν παράδειγμα που μπορούμε να δώσουμε. Υπάρχει το κοινόα, το κεχρίκ, που και αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να φτιάξουμε κάτι αντίστοιχο με πιλάφι. Οπότε ενισχύουμε και με αυτά τα τρόφιμα. Θα σας ρωτήσω σε λίγο ποια είναι η σπεσιαλιτέ σας ως gluten free άτομο, ελεύθερο από γλουτένη. Ελάτε, Δόκτωρ Σαβίδου, από την ηλικία την μεγαλύτερη, την τρίτη, τι γίνεται και πώς διαγνώσκεται, αν θυμάμαι καλά. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο ουσιαστικά όπως και στις προηγούμενες ηλικίες. Σε οποιαδήποτε ηλικία μπορεί να μας εμφανιστεί η κοιλιοκάκη, έχουμε πει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό είναι στην παιδική ηλικία, αλλά υπάρχουν και αρκετοί ενήλικες. Οπότε, αν κάποιο άτομο έχει κάποια συμπτωματολογία που μπορεί να ταιριάζει στην κοιλιοκάκη, τότε δεν χάνει κάτι παρά να κάνει τον εργαστηριακό έλεγχο αρχικά. Μάλιστα. Και επαναλαμβάνουμε ότι δεν είναι μόνο για μικρά παιδιά, μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Ακριβώς. Και δυστυχώς υπάρχουν και πάρα πολλοί ενήλικες οι οποίοι παραμένουν αδιάγνωστοι. Γιατί μάλιστα, ουσιαστικά είχαν εμφανίσει τα συμπτώματα στα προηγούμενα χρόνια, θεωρήθηκε ίσως ότι είναι ένα σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου ή ναι, κάτι παρόμοιο, ή κάτι άλλο, κάτι απλό ουσιαστικά. Και έχουν παραμείνει αδιάγνωστοι. Ναι. Η κυρία Κατερίνα είναι στο τηλέφωνο, παρακαλώ. Ναι, έλα να σου πω το πρόβλημα. Παρακαλώ. Προσευλήθηκα και εγώ από κοιλιοκάκη στην ηλικία των 74 χρόνων. Μάλιστα. Είχα προβλήματα στο μέρος όπου είναι η χολή. Μάλιστα. Και κάποια στιγμή ο γιατρός μου λέει, αφού δεν βρίσκω τίποτε, κάμε μια κολονοσκόπηση, μια γαστροσκόπηση, διαπιστώθηκε η κοιλιοκάκη. Η διατροφή μου είναι όπως ήμουν παλιά, μόνο προσέχω το αλεύρι μου να το χρησιμοποιώ εκεί που σε τρώω σουβλάκια και ζητώ πατάτες. Δεν βάζω πίτα. Δίνω εντολή να μου φέρουν τα σουβλάκια με την πίτα. Μάλιστα. Θα κάνω τους κεφτερές μου με το δικό μου αλεύρι, με το δικό μου ψωμί. Κάνω εγώ το ψωμί στο σπίτι μου. Α, μάλιστα. Και είμαι μια χαρά. Δεν παρουσιάζω η σοκολάτα μου, η Bounty. Χαίρομαι. Δεν έχω κανένα. Μπα μπισκότα μου τα κάνω εγώ με το δικό μου αλεύρι. Μα μπράβο, κυρία Κατερίνα. Σημαίνει ότι. Τα πιέρε μου, φλαούνε μου με το δικό μου αλεύρι. Μπράβο. Δεν χαίρομαι τίποτα. Και χαίρομαι που το μεταφέρετε, γιατί αυτό δίνει και το μήνυμα ότι οι άνθρωποι με σύνδρομο κοιλιοκάκης δεν στερούνται κάτι αν προσέξουν. Έχει τώρα 9-10 χρόνια, είμαι 30 φίλων. Δεν παρουσιάζω κανένα πρόβλημα. Και πάντα να είστε και σας ευχαριστώ που πήρατε. Ευχαριστώ. Γεια σας, κυρία Κατερίνα. Yeah. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το θετικό μήνυμα που δίνετε σε όλη αυτή τη συζήτηση, γιατί ξέρετε και σε μεγαλύτερη ηλικία ίσως τα πράγματα να δυσκολεύουν. Και όμως όταν υπάρχει θέληση, τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Ο κύριος Ανδρέου, στο τηλέφωνο, παρακαλώ. Πώς συνδυάζεται ο χαμηλός σίδερος με την ηλιοκάκη? Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Ελάτε, παρακαλώ. Ουσιαστικά, στα πλαίσια καταστροφής του βλενογόν, του τυχώματος ουσιαστικά, του λεπτού εντέρου, μπορεί να έχουμε και την έλλειψη της απορρόφησης, την ανεπαρκή απορρόφηση και από τις τροφές. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα να έχουμε, αν αυτό το πράγμα συνεχιστεί για αρκετό χρονικό διάστημα, να επηρεαστεί και ο σίδηρος. Και ο σίδηρος. Να μην απορροφάται ικανοποιητικά. Οπότε εκεί θα υπάρχουν άλλες επιπλοκές. Ακριβώς. Mm. Αναφέρθηκε η κυρία Κατερίνα και σε κουραπιέδες και σε μπισκότα και σε ψωμί. Μπορούν όλα όντως αυτά να γίνονται χωρίς να υπάρχει γλουτένη? Μπορούν όλα να γίνονται. Φτάνει βέβαια να έχεις λίγη υπομονή. Είναι πιο δύσκολο στο ζύμωμα το συγκεκριμένο αλεύρι. Μάλιστα. Να έχεις ένα καλό ζυμωτήρι, να μπορεί να δουλέψει καλά και ναι, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Τα πάντα. Ναι. Ποια είναι η δικιά σας σπεσιαλιτέ, κυρία Ναυτολέμου, ως διατροφολόγος επίσης, πέραν από τον αντιπρόεδρος? Η αλήθεια είναι ότι πράγματι, το να φτιάξεις κάτι που να είναι χωρίς γλουτένη, υπάρχουν πολλές λύσεις. Νομίζω ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ρύζι, την πατάτα, τα κλασικά, αλλά χρησιμοποιώντας τα υποκατάστατα που έχουμε σε μακαρόνι ή οτιδήποτε άλλο, σίγουρα το παστίτσιο θα ήταν κάτι που δεν το τρώμε και συχνά. Οπότε μάλιστα, ναι, θα ήταν κάτι το οποίο. Και θα δεν έλεγα, μου είπατε τις σπεσιαλιτές σας. Αυτό θα ήταν νομίζω. Μπορεί να μην το φτιάχνω συχνά, αλλά είναι καλό. Χαίρομαι. Η κυρία Χριστοφόρου στο τηλέφωνο, παρακαλώ, κυρία Χριστοφόρου. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Δεν έχω ακούσει από την αρχή την εκπομπή, έτσι δεν ξέρω αν απαντήθηκε. Παρακαλώ, το ελάτε. Να κάνω. Σας ακούμε. Έχω κι εγώ κάμια αναλύση και έχω βγει θετική στην κοιλιοκάκη. Είμαι 41 χρόνου και μάλιστα, ταυτόχρονα έχω και δυσανεξία στη λακτόζη. Συνήθως συνδέονται αυτά, επομένως μια δίαιτα πρέπει να είναι και lactose free και gluten free. Πότε διαγνωστήκατε? Πριν ένα μήνα.
Πρόσφατα. Με αναλύσεις και με γαστροσκόπηση. Και τι ήταν αυτό που σας οδήγησε αλήθεια να κάνετε αυτή την έρευνα? Είχα και αυτό πάρα πολλά συμπτώματα ευερέθησης του εντέρου και όταν είχα πάει σε μια γαστροεντερολόγο, στη γαστροεντερολόγο μου, μάλιστα, μου είχε πει και άλλα συμπτώματα που δεν τα περίμενα. Mm. Και μου λέει μήπως είναι κοιλιοκά και να το ψάξουμε. Και εσείς ερούσατε μέχρι πριν ένα μήνα ότι πιθανό να είναι ευερέθηση στο το έντερό σας, ναι, ή να σας, ναι, πείραξε κάτι που φάγατε ή ο καιρός. Συγγνώμη. Ή να σας πείραξε κάτι που φάγατε ή ο καιρός και όχι, 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 η κοιλιοκάκη. Όχι, πολύ καιρό που έχω τα συμπτώματα, θεωρούσα ότι έχω ευερέθηση στον έντερο. Μάλιστα. Μάλιστα. Να μας απαντήσουν. Οι ειδικοί σας ευχαριστώ και... υπομονή. Από ό,τι ακούσατε μέχρι τώρα ότι χρειάζεται επιμονή, δεν είναι ωστόσο και το χειρότερο πρόβλημα. Αλλά είναι δύσκολο να αρκετά. Το ξέρω, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, γιατί είναι και η καθημερινότητα με τα φαγητά της υπόλοιπης οικογένειας ή του κοινωνικού περιβάλλοντος. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα μου έχουν πει ότι αν βάλεις το δικό σου το ψωμί δίπλα από το άλλο το ψωμί, θα μολυθεί. Σωστά. Έτσι... έτσι είναι. Έτσι είναι. Ναι, είναι πιο... είναι το κάνει πιο δύσκολο αυτό. Το κάνει πιο δύσκολο. Σας ευχαριστώ, κύριε Αυστοφό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ακούστε παρακαλώ την απάντηση, ελάτε. Λοιπόν, ναι, όντως, τα άτομα τα οποία έχουν κοιλιοκάκι συχνά παρουσιάζουν και δυσανοχή στη λακτόζη. Οπότε είναι ένα από τα συμπτώματα που συχνά βρίσκουμε να συνυπάρχει. Μάλιστα. Και αρκετά από τα τρόφιμα τα οποία, τα επεξεργασμένα τρόφιμα που βρίσκουμε στην αγορά, συνηθίζεται να είναι και χωρίς γλουτένη και χωρίς λακτόζη στις πλήστες περιπτώσεις, για να μπορούν να εξυπηρετούν περισσότερο κόσμο, σίγουρα. Μάλιστα. Τι προσέχετε στα μικρά παιδιά, ή αν θέλετε, τι πρέπει να προσέχουμε εμείς που έχουμε μικρά παιδιά, Δόκτωρ Σαββίδου, για να έρθουμε κοντά σας και να κάνουμε αυτή την εξέταση ή να υποψιαστούμε, πέραν από το ότι ίσως να μην βάζουν τόσο πολύ βάρος, τι άλλο? Σίγουρα δεν θέλουμε να πανικοβάλλουμε και τον κόσμο, αλλά αν υπάρχει ένα παιδάκι το οποίο έχει επίμονο πόνο στην κοιλιά, τον οποίο δεν μπορούμε να τον προσδιορίσουμε σε κάτι άλλο. Εάν έχουμε ένα παιδάκι το οποίο έχει φουσκώματα συχνά στην κοιλιά. Μάλιστα. Έχουμε πει αυτό το να μην βάζει καλά βάρος, να μην έχουμε καλή ανάπτυξη. Αν έχουμε συχνές διάρειες ή ακόμη και εναλλαγές των γενώσεων. Α. Δηλαδή διάρεια δυσκυλιότητα, χωρίς να μπορούμε να το αποδώσουμε σε κάτι άλλο. Ότι έφαγε κάτι το οποίο πιθανόν να το προκάλεσε. Ακριβώς. Mm. Και μιλούμε για κάτι το οποίο συνεχίζεται για αρκετό χρονικό, μάλιστα, διάστημα, όχι για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αν έχουμε ένα παιδάκι το οποίο μας κάνει συχνούς εμέτους. Αν έχουμε άφθες στο στόμα, παραδείγματος χάρη, πολύ συχνά μπορεί να συσχετιστεί με την κοιλιοκάκη. Ναι. Ως επιτοπλίστων, αυτά είναι τα συμπτώματα που θα οδηγήσουν τον παιδιατρικό ασθενή στον παιδογαστροεντερολόγο. Τώρα, στους ενήλικες, έχουμε μιλήσει για κατάθλιψη, για σύνδρομο χρονίας κόπωσης, για πονοκεφάλους, για διάφορα νευρολογικά συμπτώματα, για δερματολογικές εκδηλώσεις. Αυτά στα παιδιά δεν τα βλέπουμε τόσο συχνά. Επίσης, κάτι που οδηγεί πολύ συχνά τα παιδιά στον παιδογαστροεντερολόγο είναι αυτό που είπαμε, η έλλειψη σιδήρου. Δηλαδή να παρατηρηθεί σε ένα τυχαίο εργαστηριακό έλεγχο, να παρατηρηθούν χαμηλά επίπεδα σιδήρου, οπότε στα πλαίσια του ελέγχου να κοιταχτεί και το θέμα της κοιλιοκάκης. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη όμως ότι όσα παιδιά έχουν χαμηλό σίδερο έχουν και κοιλιοκάκη. Ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά σωστό είναι, αν υπάρχουν κάποια από αυτά τα συμπτώματα τα οποία παραμένουν για αρκετό χρονικό διάστημα, να το κοιτάξουν. Μάλιστα. Σωστά. Μπορώ να συμπληρώσω παρακαλώ, κάτι. Ελάτε, ναι, στα συμπτώματα για τους ενήλικες. Απλά να συμπληρώσω λίγο στο σημείο της εφηβείας. Μπορεί μια καθυστερημένη έναρξη της εμμήνου ρήσεως να είναι ένα σημάδι που να συσχετίζεται με κοιλιοκάκη, καθώς επίσης και πολύ συχνές αποβολές σε κάποιες κοπέλες, οι οποίες είναι στη φάση που προσπαθούν να κάνουν παιδάκι, που μπορεί όντως να συσχετίζεται με υπογονιμότητα. Μάλιστα. Ναι. Άρα θα πρέπει να το ψάξουν και αυτό. Αν δεν υπάρχει. Και επαναλάβαμε ότι δεν εμφανίζεται μόνο στην παιδική ηλικία, μπορεί να εμφανιστεί και στα 40 και στα 50 και στα 60 και στα 70, όπως ακούσαμε και την κυρία Κατερίνα, στα 74. Mm-hmm. Έτσι, δεν έχει ηλικία. Υπάρχουν και αυτά τα περιστατικά, ναι. Μπορεί να μην είναι η πλειονότητα των περιστατικών, αλλά υπάρχουν. Οπότε δεν μπορούμε μόνο και μόνο λόγω της ηλικίας να το αποκλείσουμε. Mm-hmm. Οφείλουμε, μάλιστα, να το κοιτάξουμε. Και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ο τρόπος αντιμετώπισης. Και ιατρικά, αλλά και σε ό,τι αφορά τη διατροφολογία. Οι δράσεις του συνδέσμου είναι Κοιλιοκάκης Κύπρου είναι 365 μέρες το χρόνο. Γιατί 365 μέρες το χρόνο και παρασκευάζονται φαγητά και χρειάζεται το άτομο να τραφεί, ναι, και να πάρει τις σωστές τροφές. Δεν είναι, κυρία Νεοπτόλεμ? Ο σύνδεσμος προσπαθεί να είναι όσο μπορεί δίπλα στους ασθενείς. Προσπαθεί
και έχει εξασφαλίσει και ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσει να εξασφαλίζει την παροχή από το κράτος αλευριού χωρίς γλουτένη για τους ασθενείς οι οποίοι διαγνώστηκονται μέσω βιοψίας. Επομένως είναι κάτι που είναι από τα κεκτημένα του συνδέσμου και ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσει έτσι και τώρα με τα νέα δεδομένα. Ο συνδέσμος προσπαθεί με διάφορες εκδηλώσεις στη διάρκεια του έτους με διάφορες διαλέξεις να μπορεί να φέρνει πληροφορία και να ενημερώνει τα άτομα σε θέματα τόσο ιατρικά όσο και προετοιμασίας γευμάτων, με διάφορες επιδείξεις όσον αφορά πώς φτιάχνουμε διάφορα πράγματα. Το μοίρασμα αυτό που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στα άτομα. Και στην κοινωνία ευρύτερα. Ναι. Αυτή η γλουτένη είναι σημαντική για τον οργανισμό. Και αυτοί που δεν την καταναλώνουν, ίσως και η υπόλοιπη οικογένεια, έχουν κάποιες ελλείψεις ή όχι. Αυτό που συμβαίνει όσον αφορά το να αποφεύγει κάποιο άτομο τη γλουτένη ενώ δεν νοσεί, είναι ότι μακροπρόθεσμα, όταν κάνει αποχή για μεγάλο διάστημα και μετά κάνει επανένταξη, πολύ πιθανόν να προκαλέσει στην ουσία την αυτοάνωση πάθηση. Δηλαδή, το να τρώω συχνά κάποιο τρόφιμο το οποίο περιέχει γλουτένη και να νιώθω το φούσκωμα, αλλά να μην έχω κοιλιοκάκι, να έχω απλά μια δυσανεξία στη γλουτένη, κάτι που είναι εντελώς διαφορετικό. Μάλιστα. Άλλο η δυσανεξία στη γλουτένη και άλλο η κοιλιοκάκι. Ακριβώς. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση. Εδώ να πούμε λίγο ευαισθησία. Συγγνώμη. Ναι, το θυμάμαι ραδιοφωνικά. Ευαισθησία άλλο στη γλουτένη. Ναι. Και άλλο η κοιλιοκάκη. Ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση η διαφορά επί της ουσίας είναι ότι όταν ένα άτομο είναι απλά ευαίσθητο στη γλουτένη, όταν την καταναλώνει δεν γίνεται ζημιά στο έντερο, δεν έχουμε τις δυσαπορροφήσεις, οπότε έχουμε μόνο καθαρά γαστρεντρολογικά συμπτώματα. Και η κυρία Αθηνοδόρου, παρακαλώ, για σήμερα. Στο τηλέφωνο σας ακούμε, η κυρία Αθηνοδόρου, παρακαλώ. Κυρία Αθηνοδόρου. Hello, ναι. Σας ακούμε, παρακαλώ. Το ερώτημά σας. Εγώ είμαι 70 χρονών. Μάλιστα. Πάσω, έχω διαβήτη και πίεση. Αλλά τώρα, τελευταίους δύο μήνες, δεν ενεργούμε κανονικά. Φουσκώνει η κοιλιά μου. Επία και τρεις φορές στο νοσοκομείο, να κοιτάξαμε. Έδωσαμε ένα σωρόκι. Δυσκολεύομαι να πάω στο αποχωρητήριο. Κάνατε αναλύσεις για κοιλιοκάκι, σας είπαν οι γαστρεντερολόγοι? Όχι, τίποτα δεν μου είπαν. Μόνο έβαλα μου έναν κλείσμα την ώρα. Μάλιστα. Έφκαλα μου κλάκες έντερα στην κοιλιά. Ίσως θα πρέπει να προβείτε και σε αυτή την εξέταση, κυρία Αθηνοδόρου. Ακούστε την απάντηση από την τηλεόρασή σας. Σας ευχαριστούμε. Ελάτε, παρακαλώ, δόκτωρ. Σίγουρα η δυσκυλιότητα σε ενήλικα άτομα μπορεί να είναι ένα πολύ συχνό σύμπτωμα που παρουσιάζεται ουσιαστικά. Μπορεί να οφείλεται και σε πολλά και διάφορα ναι, άλλα. Σωστά, δεν μπορείτε εξ αποστάσεως να κάνετε διάγνωση. Αλλά αν είναι κάτι κάνει αυτή επιμένει, είναι μια απλή εξέταση, απλή αιματολογική εξέταση, αρκετά αξιόπιστη, που θα μας οδηγήσει στο να πούμε ναι, υπάρχει υποψία ή όχι. Άρα τώρα και με το ΓΕΣΥ η κυρία Αθηνοδόρου μπορεί να πάει όχι μόνο στο νοσοκομείο και σε οποιοδήποτε χημείο να κάνει μια ανάλυση για κοιλιοκάκι, να δούμε αν έχει αυτά τα συμπτώματα. Ολοκληρώνοντας, θέλω να δώσουμε το θετικό μήνυμα όλης αυτής της προσπάθειας. Θα αρχίσω από εσάς, κυρία Ναπτολέμου. Το θετικό και ως αντιπρόεδρος μήνυμα, του Συνδέσμου Κοιλιοκάκι. Στην ουσία, αυτό που βλέπουμε και εισπράττουμε και από τα λεγόμενα της γιατρού είναι ότι όντως, λόγω του ότι έχει ξεκινήσει να γίνεται πιο γνωστό το θέμα της κοιλιοκάκης, που αυτός είναι και ο στόχος του Συνδέσμου, να αυξήσουμε την αναγνωρισιμότητα της νόσου, να μπορεί όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος να μπαίνει στη διαδικασία να ελέγχεται, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να μην χάνονται διαγνώσεις, να μην καθυστερούν και μετά να ερχόμαστε να βλέπουμε τις πιο δύσκολες καταστάσεις. Όπως για παράδειγμα, όπως είπαμε προηγουμένως, για δυσαπορρόφηση ασβεστίου, μπορεί να καταλήξει σε μια οστεοπαινία που ακόμα να συμβεί και σε πολύ νεαρή ηλικία, που να φέρει μετά θέματα με οστεοπόρωση κτλ. Οπότε αυτό είναι το κύριος μας στόχος, να αυξηθεί η αναγνωρισιμότητα της νόσου και ναι, όσα άτομα νοσούμε κοιλιοκάκι να έρθουν κοντά στο Σύνδεσμο, γιατί θα πάρουν μεγάλη βοήθεια και αυτό το μοίρασμα που είπαμε προηγουμένως θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό που μπορούμε να τους προσφέρουμε. Χαίρομαι. Δόκτωρ Σαβίδου. Το δικό μου θετικό μήνυμα είναι ότι η επιστήμη δεν σταματά. Ναι, σωστά. Ότι προχωρά και ότι βλέπουμε ότι γίνεται πολύ μεγάλη έρευνα στον τομέα της κοιλιοκάκης και ευελπιστούμε ότι τα επόμενα χρόνια θα μπορούμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς με κοιλιοκάκη και με άλλους τρόπους. Πέρα από τη διατροφή ελεύθερη γλουτένης. Μάλιστα. Είναι σημαντικό η δράση του Συνδέσμου Κοιλιοκάκης να βρίσκει στήριξη και από άτομα χωρίς αυτή την νόσο, γιατί
είναι ίσως τα συγγενικά άτομα, τα αδέρφια, οι γονείς, οι σύντροφοι. Και έτσι θα πρέπει να υπάρξει και μια συνεργασία από όλους, έτσι δεν είναι? Οπωσδήποτε. Και εδώ να αναφέρουμε λίγο ότι οι πρώτου βαθμού συγγενείς, καλό είναι ατόμων που έχουν ήδη διαγνωστεί, καλό είναι να κάνουν έναν έλεγχο. Α, γιατί να κάνουν και αυτοί. Έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν την νόσο. Δεν θέλουμε να σπέρνουμε τον πανικό, αλλά θεωρώ ότι είναι το πιο σωστό να γίνεται. Για να μπορούν, όπως είπα και πριν, να, αν τυχόν υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν την νόσο και δεν έχουν συμπτώματα, να μπορούν έγκαιρα να διαγνωστούν. Είναι και κληρονομική η τελευταία ερώτηση. Είναι. Θεωρείτε ότι υπάρχει η γενετική προδιάθεση, οπότε μπορεί να μεταβιβάζεται μέσα στην οικογένεια. Δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο. Αλλά υπάρχει αυξημένος κίνδυνος. Άρα, οπότε πάντα να το προτείνουμε. Να γίνει αυτός ο έλεγχος. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα εδώ. Στη δράση του Συνδέσμου Κυλιοκάκης Κύπρου, ευχαριστεί σε εσάς και ως διαιτολόγου. Δόκτωρ Σαββίδου, ευχαριστούμε πολύ. Το Παιδιατρικό Κέντρο του Ήπατος και Γαστρεντερολογίας και Διατροφής του Μακάριου Νοσοκομείου, και να είστε πάντοτε καλά, εσάς την ίδια ως παιδογαστρεντερολόγο. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα και χρήσιμα τόσα ακούσαμε και θα χαρούμε να σας ξαναφιλοξενήσουμε σε μία από τις εκπομπές μας. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και θα έρθουμε να δοκιμάσουμε μία μέρα στο Σύνδεσμο ίσως. Κάντε ένα σεμινάριο με τα φαγητά και παρασκευάστε τα να έρθουμε να το δοκιμάσετε. Με βλέπετε παράξενα, που κατέβηκε τώρα στο μυαλό αυτό και το έχω πει. Ωραία, θα ήταν ενδιαφέρον, γιατί τα άτομα τα οποία δεν καταναλώνουν και δεν γνωρίζουν τα gluten free, ίσως θα ήταν καλά να τα γνωρίσουν. Γιατί... Και είναι ωραία να φαίνονται και οι δράσεις του Συνδέσμου, οπότε ευχαριστούμε για την. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Ήταν η εκπομπή Εμείς και ο Κόσμος μας. Η εκπομπή σε επανάληψη λίγο μετά τα μεσάνυχτα από το ΡΙΚ 2. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο το πρωί, 8 με 10, 2 ώρες ραδιόφωνο, στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου, στους 97,2. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά σας. Μας τιμά η παρουσία σας. Γεια χαρά. We'll be right back.